Εξακολουθεί να διχάζει την τοπική κοινωνία το αιματηρό επεισόδιο σε Μποστάνη που εξελίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου και κατέληξε στον τραυματισμό 2-17χρονων από σκάγια. Ο 47χρονος ιδιοκτήτης της καλλιέργειας επρόκειτο να εμφανιστεί το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή. Όμως εν μέσω της ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας που επικρατούσε στο δικαστικό μέγαρο, οι συνηγοροί του ζήτησαν και πήραν αναβολή για την Τετάρτη. Αυτός που υπερασπίζεται τα ατομικά του ένωμα αγαθά, τη ζωή, τη σωματική του ακαιρεότητα, τη περιουσία και τη ιδιοκτησία του, δεν μπορεί να καταλήγει στη φυλακή. Δεν μπορεί να κάνει ότι κοιμάται κατά το γνωστό πολιτικό δόγμα, διότι μπορεί κάποια στιγμή να ξυπνήσει. Είναι άλλη μια υπόθεση όπου ένας νοικοκύρης κινδυνεύει να μπει φυλακή και από την άλλη μεριά οι πραγματικοί δράστες έκνομων ενεργειών, επειδή έτσι τους αρέσει για διάφορους λόγους, αν θέλετε, κοινωνικού εγωισμού ή αν θέλετε καπεταλιάς, επιλέγουν να κάνουν καταδρομές και να ελεηλατούν, κατατοδοκούν αλότριες περιουσίες ανθρώπων καθημερινών που ζουν μέσα από αυτό το πράγμα. Στο δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί πολλοί συγγενείς και συγχωριανοί του 47χρονου για να του συμπαρασταθούν, ενώ παρόντες ήταν και μέλη των οικογενειών των 17χρονων με την ένταση να μην αργεί να έρθει. Οι οποίοι ήθελαν να δείξουν και το ήθος, την εργατικότητα και την τιμιότητα του συγκεκριμένου κατηγορουμένου, που τυχαίνει να είναι και παιδικός μου φίλος από το ίδιο χωριό. Έμαθα βέβαια ότι υπήρχαν και κάποιες παρουσίες από την άλλη πλευρά. Καλό να αποφεύγουν οι εντάσεις, σε κάθε περίπτωση όμως οι οποιασδήποτε εντάσεις δεν προκλήθηκαν από την πλευρά του κατηγορουμένου. Οι πτυχές της υπόθεσης που έρχονται καθημερινά στο προσκήνιο προκαλούν ποικίλες αντιδράσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 47χρονος εξωθήθηκε στην αυτοδικία. Χωρίς όμως να έχει σκοπό να τραυματίσει κανένα, σύμφωνα με τους συνηγόρους του, που κάνουν λόγο για συστηματική εγκληματική λαιλασία της περιουσίας του. Το να επιπλήξει μέσω ταγών, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι έχουν κοινωνική αποδοχή, αυτή τη συμπεριφορά εκνεύρισε κάποια μερίδα εκεί της κοινωνίας και αυτοί οι δύο πήγαν εκεί με σκοπό και μόνο να λαιλατίσουν την περιουσία αυτού του ανθρώπου. Και απλά ο άνθρωπος αυτός ετόλμησε, ήταν αφάδης δηλαδή, να βρίσκεται μέσα στην ιδιοκτησία του και να υψώσει παράστημα και να τους πει φύγετε από εδώ. Επιτέθηκαν εναντίον του μετά, εναντίον της ζωής και της σωματικής του ακαιρεότητας με το αυτοκίνητο. Και ο άνθρωπος προκειμένου αμυνθεί πυροβόλησε δύο φορές χαμηλά. Αυτό έγινε. Σε αυτό το κράτος δικαίου, ποιος θα προστατεύσει τον νοικοκύρη, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Γιώργος Κοκοσάλης και ο Νίκος Δαφνομήλης, που αντιδρούν έντονα στον τρόπο με τον οποίο ο 47χρονος έχει μετατραπεί από θύμα σε θήτη εξαιτίας της ατιμωρησίας. Καμία πρόθεση να προκαλέσει ούτε το θάνατο, αλλά ούτε και σωματικές βλάβες στα συγκεκριμένα άτομα, τα οποία βέβαια δεν γνώριζε και ποιοι ήταν και τι προθέσεις. Όπως αναφέρουν από την πρώτη στιγμή οι συνήγοροι του κατηγορουμένου, ο 47χρονος είχε πιάσει στα πράσα τις προηγούμενες ημέρες των δύο ανηλίκων να κλέβουν τη σοδειά του, στέλνοντας τους αυστηρό μήνυμα να μην ξαναεμφανιστούν στο χωράφι. Ένας από τους υπαιτίους φαίνεται ότι παρακίνησε το μοιραίο βράδυ τους 17χρονους να εκδικηθούν για τις συστάσεις που του έγιναν, με συνέπεια να μπουν με το 4x4 στο Μποστάνι και να αρχίσουν να το ισοπεδώνουν. Οι οποιοδήποτε πυροβολισμοί έλαβαν χώρο ήταν αποτέλεσμα άμυνας του πελάτη μου, ο οποίος όταν ένιωσε κίνδυνο πρωτίστως για τη σωματική ακαιρεότητα και τη ζωή του και δευτεροβόντως για την περιουσία, το οποίο δεν είναι το σημαντικό, επαναλαμβάνω, πρωτίστως για τη ζωή και τη σωματική ακαιρεότητα, ενεργοποίησε το μηχανισμό άμυνας, μη γνωρίζοντας τις περαιτέρω προθέσεις των συγκεκριμένων ατόμων που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.